Καταρχήν, λίγο πρόχειρα, επειδή πήρα την επιστολή του βουλευτή και ήθελα να δω λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, μας λέει να μην καταδικάζεται την πρακτική της εγκατάστασης μεταναστών σε ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά δεν αφαίρει πρόταση. Να πάμε, να πούμε τη διαχείριση, προφανώς να έχει κλειστή δομή. Κλειστή δομή πού? Στα πατώματα? Πού εννοεί κλειστή δομή? Προφανώς, δηλαδή όταν κάνουμε μια πρόταση, πρέπει να λέμε και πού εννοούμε αυτή τη δομή. Δεν μπορεί απλά να λέμε εκεί είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί και είναι μια συζήτηση που έχει γίνει πολλές φορές εδώ μέσα. Αλλά ποια είναι η πρόταση και τι θα παλέψουμε την αυτοδιοίκηση, τι μας προτείνει? Μέλος κυβέρνηση είναι. Να μας προτείνει κάτι. Δεν πρέπει να μας προτείνει. Αυτός παρατήρησε. Και το αφήνω. Θεωρώ ότι όταν έρχεται μια τέτοια επιστολή από έναν κοινοβουλευτικό, πρέπει να είναι σαφής και τεκμηριωμένη. Όχι απλά δεν θέλουμε. Εντάξει, δεν θέλουμε. Τι θέλουμε? Να πω δύο πράγματα, αλλά θα είμαι δυσάρεστος. Ήμουν από αυτούς οι οποίοι πάντα στο θέμα του μεταναστευτικού ήταν αταλάντευτα δίπλα στη Δημοτική Αρχή και σε όλες τις ενέργειες που γινόταν μέχρι σήμερα. Και βάλαμε πλάτη σε περιόδους δύσκολες, όταν μας πυροβολούσαν περιφέρεια, βουλευτές, πάντα. Εμείς βγαίναμε εδώ μέσα ενωτικά, στηρίζοντας τη Δημοτική Αρχή όπως έπρεπε να κάνουμε. Πριν όμως υπάρχουν κάποια γεγονότα που προσωπικά με εμποδίζουν να έχω μία ξεκάθαρη στάση στήριξης σε αυτά που ζούμε. Σήμερα νιώθω σαν την ιστορία αυτή με τον Βοσκό και τον Λύκο. Φώναζε Λύκος, τρέχαν όλοι. Ξαναφώναζε Λύκος, ξανατρέχαν όλοι. Σήμερα δεν μπορώ να το πιστεύω. Με όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Καταρχήν δεν έχουμε την όποια αλληλογραφία έχει γίνει από το 2016 και μετά με όλους τους φορείς που εμπλεκόμαστε. Κάποτε είχαμε πει και το 2016 και το 2019 να συσταθούν επιτροπές, να συμμετέχουν φορείς, να πάμε να διεκδικήσουμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Σε κάθε περίπτωση το 1% το είχαμε ξεπεράσει όσον αφορά περιφερειακή ενότητα. Βέβαια, το 1% της πολιτείας φορά που περιφέρεται και αναφέρεται στο σύνολο της περιφέρειας και έτσι γίνεται στην Πελοπόννησο, είναι σε 2-3 σημεία. Έτσι γίνεται παντού. Το 1% όμως όσον αφορά το Δήμο μας, που είναι 25.000, πραγματικά είναι λιγότερο, το έχουμε ξεπεράσει προπολού. Τι ενέργειες κάναμε? Και θα αναφέρω δύο ιστορικές αναδρομές να πω γιατί δεν μπορώ να μπω σε μια διαδικασία, ενώ συμφωνώ στα περισσότερα από όλα τα αιτήματα που έχουν πει ή τις προτάσεις που έχουν πει στην εισήγηση του Δημάρχου, δεν μπορώ να συνενέσω για την όποια προσφυγή και την όποια συνένεση γενικότερα έχοντας συγκεκριμένα ζητήματα. Καταρχήν, στο κομμάτι του χιονοδρομικού. Σήμερα στείλουν η Τέρνα και κάποιοι άλλοι εκεί κεραίες, ανεμογεννήτριες. Ποια είναι η αντίδραση του Δήμου και πού μπήκε να στηρίξει αυτό το κομμάτι? Καλά το αναφέρουμε εδώ. Θα καταστραφεί το βουνό, όχι από τους μετανάστες, θα καταστραφεί από αυτές τις ανεμογεννήτριες που θα γεμίσει το βουνό. Θα είναι το ιατραξικό και το αξιοθέατο. Κάποτε στο πάρκο της Βόρειας Πίνδρου, ο κύριος Πέντρο το θυμάται πολύ καλά, δεν μας αφήνει να κάνουμε πυλώνες για τα τελεφερή. Υπήρχε θέμα. Τώρα περνάνε με συνοπτικές διαδικασίες που ο Δήμος δεν πρωτοστατεί πάνω σε αυτό. Έχουμε ζητήσει εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το έχουμε θέσει το ειδικό αναπτυξιακό. Σήμερα έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση. Έχουν θεί αυτοί οι μετανάστες στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία ρήμαξαν και δεν μπορούν να ξαναλειτουργήσουν στο υψηλό επίπεδο που θα θέλουν. Ποιες είναι οι δράσεις ανάπτυξης που θα γίνουν στην περιοχή? Ζήτησα να συνταχθεί ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα όπως το παλιό Επαδήμ, όπως το ΠΑΝ και μετέπειτα το Επαδήμ,
ή το πρόγραμμα της Πίνδου, έτσι ώστε να γίνουν δράσεις, να αναπτυχθούν οδικά δίκτυα, να δημιουργηθούν υποδομές, έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχθεί την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί ξαφνικά σήμερα να πούμε τους διώχνουμε μόλις από εκεί και τους πάμε πού. Και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που επένδυσαν, που υπέγραψαν συμβόλαια. Τα έχετε πει εσείς, δεν τα έχω πει. Και εμείς τα λέμε. Μάλλον τα έχετε πει εσείς, θα διαβάσω δύο αποσπάσματα από πρακτικά και δεν θα κουράσω. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και λέμε μόνο να πάμε να κάνουμε να βάλουμε το γιο του Παυλόπουλου. Να μας εκπροσωπήσει, όχι, διαφωνώ. Δεν βγάζει αυτό που θέλαμε. Θα πρέπει από κοινού με την περιφέρεια να κάνουμε επιτροπή αγώνα, ό,τι θέλετε να δημιουργήσουμε. Αλλά αυτές οι λύσεις, γιατί δεν έγιναν σε εδώ για να είστε επιβεβαιωμένοι. Θα διαβάσω λοιπόν τις δηλώσεις του Δημάρχου το 16 στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών του Κουρουκλή. Λέει, είναι γύρω στα 185 οικόπεδα. Έχει ίδρυψη. Υπάρχει ίδρυψη, υπάρχει αποχέτευση. Πολύ γρήγορα μπορεί να μπει και να ρευματοδοτηθεί καλά. Με κατάλληλα κοντέινερς και τα λοιπά θα μπορούσε να λειτουργήσει άμεσα. Είναι έξω από την πόλη του Γερμανού. Δεν έχουν παραδοθεί ακόμη αυτά. Αυτό που θα θέλαμε να τα δούμε και νομικά είναι τα λεγόμενα πατώματα. Ανήκουν στην πόλη του Γερμανού. Δεν διαβάζω παρακάτω. Μπήκαμε κι εμείς δίπλα στον Δήμαρχο, πήραν αυτή τη δήλωση, κάποιοι την εκμεταλλεύτηκαν, χρησιμοποίησαν, στηρίξαν. Και ήρθαμε σε ρήξη και με βουλευτές και με περιφερειάρχες και με όλους. Δεύτερες δηλώσεις, δεύτερη φορά που κληθήκαμε και κλήθηκε η κοινωνία των Γερμανών σε συναγερμό. 8 Νοεμβρίου του 19, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβάζω αυτούς εδώ τους πάντα. Λέει ο Δήμαρχος, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι απαντώντας και στον βουλευτή που ήταν κρίση, οι περισσότεροι μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, είναι τα άλλα σπήματα. Δεν τότε παίρναμε τα πολιτικά. Και κλείνω με ένα σημείο στο τέλος. Για να ξέρω τι άλλαξε. Αν άλλαξε κάτι, θα συνταχθώ πάλι και θα τα ανακαλέσω όλα. Θα συνταχθώ και θα τα ανακαλέσω όλα. Αλλά εδώ βλέπω μια διαδικασία η οποία είναι ατελέσφορη. Ερχόμαστε, ξαναρχόμαστε και όλα γίνονται για το ίδιο πράγμα. Και κλείνει. Στο κλείσιμο, όταν κλείνει. Γιατί δεν σας κρύβω, εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τους ξενοδόχους. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι ξενοδόχοι, σίγουρα θα είχαμε κάποια δημόσια δομή. Πού, ερώτηση, πού θα την είχαμε. Ήμασταν απόλυτοι ότι δεν θα έχουμε δημόσια δομή. Και αυτοί βολεύτηκαν, ας μην γελιόμαστε, γιατί βρισκόταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και εμείς βολευτήκαμε. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δείξαμε ότι είμαστε φιλόξενος κόσμος και οι διαβεβαιώσεις, οι προφορικές είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί κάποιος δημόσιος χώρος. Προφορικά όμως, κάτι το επίσημο γραπτό, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, ευχαριστώ πολύ. Έτσι έκλεισε η συνεδρία στις 8 Δεκάτου του 19. Και βεβαίως δεν είμαι καθόλου κακοπροαίρετος, γιατί έχω στηρίξει καθυπέρβαση που θα θυμούνται αυτοί που συμμετείχαν και όσοι παρακολούθησαν τη συνεδρία το 2016, την αντιπαράθεση που είχαμε και με τον βουλευτή και με τον περιφερειάρχη για αυτό το θέμα, την στεναρή στήριξη που δώσαμε στη Δημοτική Αρχή, πίσω για αυτό το θέμα. Σήμερα όμως θεωρώ ότι αναλύουμε τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι αν μη τι άλλο είναι υποκριτικό να βγάζουμε σήμερα ένα τέτοιο κείμενο, μια εισήγηση που συμφωνώ στα περισσότερα σημεία, αλλά να μην καταγγέλλουμε τις ανεμογεννήτρες που θα μπουν στη Βασιλίτσα, να μην
Ευθαρσώς ζητάμε αυτό που έμεσα ο βουλευτής το αφήνει να εννοείται, ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός περιοχής, το οποίο όμως πρέπει να προηγηθεί, να μπει σε ένα περιφερειακό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο, να δημιουργηθούν υποδομές ώστε να ξαναλειτουργήσουν τα ξενοδοχεία, γιατί σήμερα επαναλαμβάνω, εάν αυτόματα, πού μεταβιάζουν όλα τα ξενοδοχεία, τι θα γίνει. Έχει υπολογίσει κανένας τι κράχ μπορεί να δημιουργηθεί στην περιοχή μας. Και εν τέλει, πού θα πάνε την επόμενη μέρα. Γιατί μιλάμε και πουλαστικές του. Λέει σε μια κλειστή δομή, πού είναι αυτή η κλειστή δομή. Ή κατασκηνώσεις του Τζιάκα, ή κατασκηνώσεις των Φιλιππέων, και που υπάρχουν υποδομές και θέλουν βέβαια παρεμβάσεις, ή τα πατώματα, που είναι πιο έτοιμοι. Τα έχουμε απόρριψει με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εξοδοτήσαμε τον Δήμαρχο και την όποια αντιπροσωπεία της υπηρεσίας. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να συνταχθώ και γι' αυτό ζητάω και από τον Περιφερειάρχη που είναι παρόν να πάρει πρωτοβουλίες. Εμείς θα είμαστε κοντά και δίπλα να δημιουργηθεί τα πρότασή μας ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αυτή την περιοχή για την επόμενη μέρα, η οποία δεν μπορεί να είναι αύριο, η οποία πρέπει να είναι σε ένα χρονικό διάστημα ικανό έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να αναπτυχθεί. Φεύγουν οι μετανάστες. Ποιος θα πάει σε αυτά τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις. Για να λειτουργήσουν ως τουριστικά καταλήμματα θα πρέπει να κάνουν ανακαινήσεις. Θα πρέπει να γίνουν υποδομές. Πώς θα γίνουν αυτά. Διαμαγεία, μαγικό ραβδάκι. Αυτά είναι ζητούμενα που πρέπει να τα υπολογίσουν. Και όταν πήραμε τις αποφάσεις, μπορούσαμε να αντιδράσουμε σαν Δημοτική Αρχή. Το 1% από την πρώτη στιγμή το είχαν υπερβεί. Γιατί ακούγονταν διάφορα και λέγαμε διάφορους λογαριασμούς, όχι η Δημοτική Αρχή. Και άλλο. Θα μπούμε δυναμικά και θα κάνουμε και θα κάνει κάτι. Τόσο καιρό έχουν 1.300 άτομα, έγινε τίποτα. Αυτοί υπάρχουν. Σήμερα δηλαδή οι άλλοι 300 δημιούργησαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, είναι υπαρκτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ.